Σφοδρή καταιγίδα έπληξε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Από τις καταρακτώδεις βροχές μετατράπηκε σε λίμνη ένα τμήμα της περιφερειακής οδού, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα νερά πολλά αυτοκίνητα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, Ραλιό Λεπίδου. Φοδωρή, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η διάρκεια περίπου 9 ώρες έντονης βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και λαχταρίσουν και πολλοί οδηγοί που κυκλοφορούσαν το βράδυ στον περιφερειακό δρόμο. Το αυτοκίνητο μιας γυναίκας με το βρέφος της εγκλωβίστηκε από τα χυμαρόδι νερά στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της αερογέφυρας Σταυρούπολης. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της προσδοκικής υπηρεσίας με 4 οχήματα και 6 περιβολικά των αστυνομικών κατάφεραν να γίνει αποκλεισμός με αίσιο τέλος. Άλλα 3 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν λόγω της μεγάλης εισόρευσης υδάτων, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για περιορισμένα σπίτια και δρόμους, κυρίως από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Σταυρούπολης και σε Πολύχνη. Ωστόσο, Θοδωρή, εκτός από την κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, καταιγίδες και χαλαζόπτωση είχαμε στη Λαμία και σε άλλες περιοχές της Φιώτιδας και της Περαιάς Ελλάδας. Στη Λαμία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, συγκεκριμένα με οδηγό, γύρω στις 3 το μεσημέρι, ο δρόμος άσπρισε από την έντονη γαλαζόπτωση, κάνοντας την κίνηση των οχημάτων πολύ επικίνδυνη και δύσκολη λόγω και της καταιγίδας. Ωστόσο, δεν είχαμε σοβαρά τροχαία. Ζημιές όμως είχαμε σε καλλιέργειες. Τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα μπορούμε να καταγράψουμε ακριβώς τις ζημιές των ζημιών. Ευχαριστούμε πολύ, Ράλιο.